Την ώρα που ξεσπούσε η πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού στη Ριτσόνα σε μέτωπο 15 χιλιόμετρων, το ΜΕΓΑ απεκάλυπτε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία είναι γυμνή από ελικόπτερα. Η συμφωνία για ενοικίαση 16 ελικοπτέρων καθυστέρησε λόγω χρεών του δημοσίου προς τις εταιρείες. Με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν διαθέσιμα μόνο 2 σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο αρμόδιος υπουργός πάντως, κ. Μαρκογιαννάκης, επικαλέστηκε την απίστευτη δικαιολογία ότι μέχρι χθες έβρεχε. Όταν έβρεχε μέχρι χθες, όταν στη Βόρεια Ελλάδα βρέχει ακόμα, εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα βάλω σε διαθεσιμότητα όλα τα ελικόπτερα τα οποία κοστίζουν κάθε μέρα το καθένα κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ και να μην σηκωθεί καθόλου, πέραν το ότι περιορίζεται και ο χρόνος μετά της διάθεσης προς το τέλος της αντιπυρικής περίοδου που είμαστε αναγκασμένοι και κάνουμε πρόσθετες συμβάσεις με περισσότερη χρέωση. Οι πυροσβέστες αντιδρούν και λένε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έπρεπε να έχουν διαθέσιμα ήδη όλα τα ελικόπτερα που έχουν ενοικιαστεί από 4 εταιρείες και συγκεκριμένα 4 ελικόπτερα Sikorsky, 4 μεγάλα M26, 4 μικρότερα M8 και 4 τύπου καμόφ. Αλίμονο αν περιμένουμε πότε θα βρέξει ή δεν θα βρέξει για να προετοιμάσουμε το μηχανισμό. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, το ελληνικό δημόσιο είχε οφειλές προς εταιρείες 28 εκατομμύρια ευρώ και όταν εξασφαλίστηκαν 10 εκατομμύρια από το Υπουργείο Οικονομικών για την αποπληρωμή του χρέους, ξεκίνησε καθυστερημένα η σύναψη της νέας συμφωνίας ενοικίασης. Αν λέμε έναρξη αντιπυρικής περίοδους, σημαίνει ότι μέσα άνθρωποι είναι όλα σε θέση μάχης. Και δυστυχώς αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Σοβαρούς κινδύνους εγκυμονιώμες και το γεγονός ότι στα βουνά γύρω από την Αθήνα, όπως η Πεντέλη και ο Ημιτός, δεν έχουν καθαριστεί ξερά χόρτα, δεν έχουν απομακρυνθεί σκουπίδια που είναι εύκολο να προκαλέσουν πυρκαγιά. Υπάρχουν πάρα πολλά ξερά στις δημόσιες εκτάσεις. Και ο νόμος είναι σαφής. Ο κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να καθαρίζει τις εκτάσεις του. Το δημόσιο είναι ο μεγαλοϊδιοκτήτης στην περιοχή μας. Με πρωτοβουλίες των Δήμων, των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντών, φαίνεται θα λυθεί και φέτος το πρόβλημα. Όπως και εσείς βλέπετε, κατά μήκος της Λεωφόρου Μαραθώνος, έχουν τοποθετηθεί από τους Δήμους αυτοί οι κρουνοί. Είναι κρουνοί υψηλής πίεσης, από που μέσα σε λίγα λεπτά μπορούν να εφοδιαστούν τα πυροσβεστικά οχήματα. Όσο για το Μαραθώνα, αποτύχει, δεν έχει καεί ακόμα το πευκό δάσος του Σχοινιά. Δεν δουλεύει, όπως ξέρετε, το αυτόματο πυροσβεστικό σύστημα στο Σχοινιά για το πευκό δάσος. Αν δεν αντικατασταθεί ο σωλήνας με PVC 18 ατμοσφαιρών πλαστικό, ο σιδερένιος σαν.